Ξέρετε ότι σε πολλά πράγματα έχω διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχω διαφωνήσει τώρα. Διαφωνώ από το παρελθόν σε αρκετά σημεία πολιτικών. Και ξέρετε ότι δεν είμαι από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, κρύβουν τα λόγια τους. Προφανώς υπάρχει λάθος στη διαχείριση. Προφανώς έχουμε και εμείς ευθύνες. Προφανώς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τις ευθύνες τις οποίες έχουμε ως πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι με τον κύριο Κασιδιάρη έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Θα μιλήσετε μαζί του. Θα κάτσετε να συζητήσετε προφανώς σε ένα debate, στην τηλεόραση, οπουδήποτε. Λέω, ρωτάω. Περισσότερο για να διερευνήσω την δική του γνώμη. Προσωπικά δεν έχουμε κανέναν. Απλώς έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Μας χωρίζει ένας άβυσος στις προσεγγίσεις πολιτικές τις οποίες κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα τον ξανάχουμε τον κύριο Σπυριατόπουλο ούτως ή άλλως, όπως και είπαμε τους υποψήφιους για το Δήμο. Για αθηναϊκά, όχι μόνο. Για τον κύριο Καμίνη θέλω να σχολιάσω. Πάρκα είναι ιστορία. Είπε για τον Καμίνη. Είπε πολλά. 30 δεύτερα και για τον κύριο Καμίνη, για να μην χαλάσουμε το χατήρι της Κατερίνας. Ελάτε, κύριε Σπυριατόπουλε. Για τον κύριο Καμίνη, εγώ σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να διαγράψω αυτό που έκανε ο κύριος Καμίνης. Επιχείρησε να εφαρμόσει κάποιες πολιτικές, αν θέλετε, συρρήκνωση στο δαπανό.